22 χρόνια. Το ΑΕΠ της Ελλάδος ήταν 192 και της Κορέας τώρα που μιλάμε είναι 1,63. Όλα τα κάναν λάθος και αυτοί. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δείτε το παράδειγμα του Ισραήλ, της Πολωνίας. Όλα τα κάνατε λάθος και τα λάθη αυτά τα πληρώνει ο Έλληνας. Και το λέω στον Έλληνα ευθέως. Νέα Δημοκρατία, Κίναλ, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ, εγκλημάτισαν στην τσέπη σας, εγκλημάτισαν στην Ελλάδα. Καταλάβετε το. Άλλο παράδειγμα. Για να το πω, για να το καταλάβετε. Κόψατε το 13ο και 14ο μισθό των Ελλήνων. Το κόψατε στο δημόσιο τομέα. Κλέψατε τους Έλληνες. Δώστε πίσω το 13ο, 14ο μισθό. Δώστε πίσω τα κλεμμένα των Ελλήνων. Επιτέλους, είστε ίδιοι. Οι ίδιοι ακριβώς στρατολογείτε πρέκτορες. Οι ίδιοι σας. Ο πρωθυπουργός της χώρας και πολύ εύστοχα αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως κατηγορούσε τους μετακλητούς του ΣΥΡΙΖΑ, αυτές τις ομάδες που μάζευε ο ΣΥΡΙΖΑ και τους έκανε μετακλητούς. Ακούστε τώρα. Κυβέρνηση Αρίστο. 3.483 μετακλητή. 3.483 μετακλητή. Ακούστε τι κάνατε. Μισθοφόροι, πρέκτορες. 3.483. 155 μετακλητές στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Πώς θα ξαναπούν αυτοί οι υπουργοί ξαναβουλευτές. Αυτό από τις πρέκτορές τους. Και εμείς τους είπαμε να κάνουμε μία ομάδα στα social media που να ξέρουν τουρκικά και ποντιακά για να μπορέσουν να κάνουν εσύ νέα στην τουρκική πλευρά και ακόμα να ερωτήσουν ένα πράγμα τον συγγενείς στο δημόσιο. Ποιοι οι ακρονεοφιλελεύθεροι της Νέας Δημοκρατίας. Ακρονεοφιλελεύθεροι στο ρεύμα, αλλά κρατικιστές στις οικογένειές τους, στο κόμμα τους και στο βόλεμα όλων των ημετέρων. Αυτό δεν είναι διαχείριση εξουσίας. Αυτό είναι η εργασία της ίδιας Ελλάδος. Δεν ξέρω αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με αυτά που λέω. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, πιστέψτε με, στη Δημοκρατία ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν θα πω ότι έλεγαν. Τι ωραία, η Ζαντινή περίοδο, η Έλληνα. Η Ζαντινή, για την άποψη που έχει ο καθένας μας. Θα πω όμως το εξής. Ότι απορώ πως αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν ένα κόμμα δεν αντιλαμβάνονται. Ακούστε τώρα, 155 μετακλητούς έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δηλαδή 155 μισθοφόρους πρέτορες έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης. 3.400 έχουν όλοι μαζί στη Νέα Δημοκρατία. Όταν βλέπετε λοιπόν like στον Πρωθυπουργό, 3.000 και χιλιά, like και 500, αυτοί οι πρέτορες είναι. Αυτοί οι υπάλληλοι τους είναι. Όπως έκανε κατά το παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ με τα social media μάζευε μετακλητούς και έκανε στις υπόγειες τους τα υπόγεια. Ξέρετε, δεν είναι 60 που λένε ανατουή. Όχι. Είναι τα πρεκτοράκια που μαζεύουν κάτω στα υπόγεια και χτυπούν τα άλλα κόμματα κάνοντας προπαγάνδα. Είναι αυτοί που με λύσα ό,τι αρνητικό το υπερασπίζονται. Το πολεμάνε το θετικό, λένε τι καλά τα κάναμε, ό,τι κάνει αρνητικό το καλύπτουν. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Θα πείτε στο διαδίκτυο να πολεμούν εντός αγωγικών ΣΥΡΙΖΑ και του Δουτρός για το ποιο είναι το κόμμα που έχει λιγότερους πεδοδιαστές. Τα γρηγούρνα. Τα γρηγούρνα. Λέει ο άλλος, εσύ έχετε αυτόν, ναι και εσείς δεν είχατε αυτόν. Μα εκείνος είχατε εσείς αυτόν. Δεν είχατε την κοπέλα εκεί στο Θεσσαλονίκη, την κυρία που ήταν με τους ΛΟΑΤΚΙ, με ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Για να καταλάβετε τη λογική τους. Πώς θα πέφτει κάθε σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την κοινωνία όταν το μέτρο σύγκριση είναι το λιγότερο κακό. Και όμως, αυτή είναι η κομματική σας τύφλωση. Και απευθύνομαι σε εσάς που είστε τυφλούς κομματικά. Όχι σε αυτούς που θέλουν να δουν πραγματικά τι συμβαίνει γύρω τους. Και είναι πολλοί που είναι κομματικά τυφλοί. Πάρα πολλοί. Και πείτε μου εσείς, πραγματικά, ένας πολιτικός το 2020 προειδοποίησε ότι έρχεται αρμαγεδόνα στην οικονομία. Το είχα πει. Είχα πει σε όλα τα κόμματα να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Κάτι να εφαρμόσουμε για τον πολιτικό τομέα. Του τρεις βαζί που είσαστε εσείς, εκεί βάλε. Είχα πει να προαγοράσουμε με βέβαια τις κόμματες να χρησιμοποιήσουμε τους λιγνίτες. Τι είχα πει. Τα δεύτερα. Ό,τι άλλοι εναντίον. Κανένας υπέρ αυτών απόψεων. Σήμερα λοιπόν το 22 πάμε προς το 23 επιβεβαιώθηκε αυτός που μιλάει. Πείτε μου τι χρειάζεται άλλος. Άλλο κάποιος να καταλάβει ότι αυτός που τα λέει τουλάχιστον ξέρει τι λέει και αυτό που λέει ισχύει. Τι άλλο. Το ότι βγήκε η Παγκόσμια Τράπεζα και με επιβεβαίωσε το 21. Το ότι βγήκε ο ΟΗΕ και το 22 επιβεβαίωσε τα όσα ανέφερα περί επιστημικής κρίσεως να, και ακριβίας. Να, το ότι βγαίνει τώρα. Ο,
το δεξί χέρι του Τζον Σόρος, ο Ρότζερς. Τζιμ Ρότζερς, έτσι λέγεται. Και λέει έρχεται ο Μακεδόνας. Πρώην συνεργάτης του Σόρος, το λέει ευθέως πλέον.